Γεια σας, Ευάλη. Συνεχίζουμε σήμερα την παράδοση της φυσικής της Β' Γυμνασίου. Είμαστε στην ενότητα δυνάμεις. Την προηγούμενη φορά είπαμε, ορίσαμε τι είναι δύναμη στη φυσική και είπαμε και κάποια πράγματα για το μέγεθος αυτού που παρόντως κάνατε ένα διάντισμα. Μιλήσαμε για δύο βασικές δυνάμεις στη ζωή μας, που είναι το βάρος και η τριβή. Γράψαμε τον τύπο του βάρους που είναι με πιτζέ. Παρεμπιπτόντως, στον τύπο του βάρους σου είναι με πιτζέ, την προηγούμενη φορά δεν το είχα πει, θεώρησα πλέον ότι το έχετε δεδομένο. Δηλαδή, αυτό είναι ο τύπο του βάρους MPJ. Εάν πάρω τον τύπο του βάρους και μου ζητήσει κάποιο να λύσει ως προσμάζα, δεν έχω παρά να διαιρέσω με πιτζέ. Το λέω σε περίπτωση που κάποιο από εσά έχει μια δυσκολία να το δει μπροστά του, οπότε το σου λοιπόν, όπως λέω εγώ, και γράφω MPJ. Και η τρίτη περίπτωση, αν έχω τον τύπο βάρος του στον MPJ και κάποιος μου ζητήσει το J, σαν εκείνη την άσκηση που θα βγει την αρκούδα, που ψάχναμε το J για να καταλάβουμε τι χρώμα είναι, διαιρούμε με μη βάρος δια μη ίσον J ή αλλιώς J ίσον βάρος δια μη. Εντάξει, επίλυση του τύπου όσου στους τρεις αγνώστους. Λοιπόν, αυτό έτσι την ήθελα, δεν το είχαμε πει, γι' αυτό και το κάνω τώρα. Τώρα, τι καινούργιο έχω να πω σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την περίφημη συναισθαμένη δύναμη. Ακούστε να δείτε. Παράδειγμα. Να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι είναι η συναισθαμένη δύναμη. Έχετε μια βάρκα, είστε στην παραλία και βάζετε δύο παιδάκια, το Γιώργο και το Γιάννη, να τραβήξουν την βάρκα. Δεν τραβάνε. Υπάρχει όμως περίπτωση την ίδια βάρκα να έρθει ένα παιδάκι, ο Κώστας όπως κάνει, και να ασκήσει μία δύναμη και να προκαλέσει την ίδια μεταβολή ακριβώς στην βάρκα. Αν πούμε ότι η βάρκα μετακινήθηκε εδώ κατά 5 μέτρα, να μετακινηθεί και εδώ η βάρκα κατά 5 μέτρα στον Κώστα. Μάλλον πρέπει να έχετε καταλάβει ότι η δύναμη την οποία βάζει ο Κώστας προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα της δύναμης που έβαζε ο Γιάννης του Γιώργος. Σωστά. Σωστά. Αυτή η δύναμη ονομάζεται συνισταμένη. Και πώς θα το γράψουμε τώρα, θα το γράψουμε ως εξής. Θα το γράψω με κεφαλαία, συνισταμένη δύναμη, δύο ή περισσότερων δυνάμεων, γιατί μπορεί να είναι περισσότερες από δύο, δύο ή περισσότερων δυνάμεων, είναι η δύναμη που προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα με αυτές τις δυνάμεις. Με αυτές τις δυνάμεις. Η διαδικασία για να βρούμε τη συνισταμένη, η διαδικασία για να δούμε λέγεται σύνδεση δυνάμεων. Οι δυνάμεις από τις οποίες προκύπτει οι συνισταμένοι, ονομάζονται συνιστώσεις. Ωραία! Την έννοια συνιστώσεις θα την έχετε ακούσει και τη συνισταμένη θα την έχετε ακούσει μεταφορικά στην καθημερινή σας ζωή, την οποία πολλές φορές και στο πολιτικό λόγο. Δηλαδή ακούτε ότι οι συνισταμένοι των δυνάμεων στην Βουλή αποφάσισαν ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο ή θα έχετε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι οι συνιστώσεις πολιτικές δυνάμεις του τόπου βοήθησαν στο να δημιουργηθεί, ξέρω εγώ, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Συνισταμένοι όλοι μαζί, συνιστώσεις είναι η κάθε μία ξεχωριστά. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι
να σας δείξω πώς πρέπει, πώς, ποια είναι η εργασία για να βγάλουμε την συνισταμένη δύο περισσότερο την άλλη. Λοιπόν, ακούστε το, να ξεκινήσουμε. Σύνθεση δυνάμεων. Εμείς θα δουλέψουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη είναι δυνάμεις συγγραμμικές. Όταν λέμε δυνάμεις συγγραμμικές, σημαίνει που είναι στην ίδια ευθεία. Ο φορέας του δηλαδή είναι ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση έχετε δύο περιπτώσεις. Α. Ομόρροπες δυνάμεις, παιδιά, όμοια ροπή, σημαίνει η διαφορά. Λοιπόν, ομόρροπες δυνάμεις, να το κάνουμε αυτό για να το κλείσουμε. Έχετε δηλαδή ένα σημείο εφαρμογής και έχετε μία δύναμη F1 εδώ και μία δύναμη F2 εδώ. Σε αυτή την περίπτωση η συνισταμένη, η οποία συμβολίζεται με σίγμα τον F ή αλλιώς F ολικό για μερικούς, είναι F1 και F2 και βάζω και θήτα ίσο 0. Θα μου πει κάποιος, κύριε, τι είναι τώρα αυτό το θήτα ίσο 0, θα σας εξηγήσω αμέσως. Κάντε λίγο υπομονή. Λοιπόν, προσέξτε, εάν θέλω εδώ να βάλω τη διάσταση αυτή είναι 3 και η άλλη 4, η συνισταμένη είναι 7 και πρέπει να τη σχεδιάσω έτσι. Ωραία. Θυμηθείτε να τη συνισταμένη. Ή σίγμα F ή F ολικό την παραγωγή. Θυμηθείτε ότι δύναμη είναι διάλυση. Άρα πρέπει να κάνετε διεύθυνση φορά και μέτρο. Το μέτρο θα το πείτε με αυτόν τον τύπο. Την φορά και την διεύθυνση θα την πείτε από τη γωνία. Ποια γωνία θα πείτε, κύριε. Θα φανταζόσετε πάντα τη γωνία που κάνει το διάλυσμά σα με τον άξονα όπου προχύει στα μαθηματικά. Εδώ η συνισταμένη πέφτει πάνω στον άξονα, γι' αυτό την βάλαμε θ' 0. Οκ. Ωραία. Δηλαδή, κύριε, απάντηση πολύ σε αυτό το κομμάτι είναι λυπής. Σωστό. Στη β' περίπτωση, και θα το καταλάβετε σε λίγο καλύτερα, είναι οι δυνάμεις αντίρροπες. Αντίρροπες δυνάμεις, αντίθετη φορά. Κοιτάξτε όμως κάτι ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση. Τις αντίρροπες δυνάμεις που είναι αντίθετη φορά, εγώ θα σας κάνω δύο σχήματα. Θα σας κάνω αυτό και θα σας κάνω και αυτό. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση η F1 είναι μεγαλύτερη της F2 και σε αυτή την περίπτωση η F1 είναι μικρότερη της F2. Η συνισταμένη θα βγει πάλι από τον τύπο F1 και F1 μείον F2. Μόνο που προσέξτε. Σε αυτή την περίπτωση που αυτή είναι το στρογό 7 πλην 2 θα βγει 5 προς τα εδώ, ενώ αν αυτή 2 πλην 7 θα βγει πλην 5 προς τα εδώ. Εδώ η γωνία σας πάλι θήτα είναι 0. Εδώ όμως η γωνία που σχηματίζει αυτός με τον οριζόντιο άξονα του τροχή, κοιτάξτε πόσο είναι 180 μήνες. Άρα εδώ πέρα πρέπει να σπάσετε βεντάλια και να πείτε, αν η F1 είναι μεγαλύτερη σε 2, τότε η θήτα είναι 0, ενώ αν η F1 είναι μικρότερη σε 2, τότε η θήτα είναι 180 και να δώσετε και σχήμα για να καταλάβει ο άλλος τι γίνεται. Εντιάσατε. Ωραία. Θα μπορούσε κάποιο να μου πει, κύριε, τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Μιλήσαμε για τη συνισταμένη των δυνάμεων όταν είναι συγγραμμικές στην ίδια ευθεία. Η άλλη περίπτωση που θα δουλέψετε φέτος και δεύτερη γυμνασίου, γιατί θα τα δείτε πιο αναλυτικά σε επίπεδο αλφα λυκείου, όλα αυτά, είναι δύο δυνάμεις οι οποίες είναι κάθετες. Λοιπόν, η δεύτερη περίπτωση, μεγάλη, η δεύτερη μεγάλη περίπτωση είναι δύο δυνάμεις κάθετες μεταξύ τους. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται εδώ. Εδώ λοιπόν θα βάλω μια δύναμη εδώ, F1, αυτό το σημείο εφαρμογής και μια δύναμη εδώ, F2. Δεν είναι ίσες αυτές, έτσι. Εδώ παιδιά πρέπει να σας πω τον κανόνας του παραλληλογράμμου. Προσέξτε. Ποια είναι η τεχνική. Τεχνική του είναι από το τέλος της μίας δυναμής φέρνουμε παράλληλη στην άλλη δύναμη. Και από το τέλος της μίας δυναμής φέρνουμε παράλληλη στην άλλη δύναμη.
σχηματίζεται έτσι ένα αρθρό με παρενόρο. Αυτή εδώ, η μεγάλη διαβολή που ξεκινάει από το κοινό του σημείου και πάει απέναντι, αυτή εδώ είναι η συνισταμένη, σήμα τον F. Μου λέει κάποιος πώς θα τη βρω. Απλά του λέω. Προσέχετε αυτό το τρίγωνο με αρθρόγωνο. Προσέχω αυτή είναι η διευδύο και αυτή εδώ είναι η F1. Από τι λέτε να χρησιμοποιήσω, αν σκεφτείτε το πυθαγόριο θεώρημα πολύ σωστά. Από πυθαγόριο θεώρημα, τι λέει το πυθαγόριο θεώρημα. Η συνισταμένη στο τετράγωνο, υποτίθεται δηλαδή, είναι ίση με το άθρομο των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών. Τέλεια. Και επειδή εγώ ξέρω το σίγμα των F, θα βάλω και μια τετραγωνική ρίδα. Να ο τύπο που έβγαλε το μέτρο. Όπα κύριε, γιατί είπατε ο τύπο που έβγαλε το μέτρο, θέλω να βάλει και διεύθυνση. Σωστά. Γιατί, να η διεύθυνση. Η διεύθυνση είναι αυτή η γωνία θήτα. Και πώς θα την βρείτε σε αυτή την περίπτωση, εάν έχετε μάθει τον τριγωνομετρικό αριθμό που λέγεται εφαρτωμένη θήτα στα μαθηματικά, που λογικά αυτή την εποχή κοντά είστε, θα ξέρετε ότι η εφαρτωμένη αυτή τη γωνία θήτα είναι απέναντι κάτι τώρα αυτή, η οποία είναι ίσιμα αυτή, γιατί είναι απέναντι το λες παραγωγράμμο F1 προς την προσκύμενη 2. Αυτό θα σας δώσει τη διεύθυνση. Με ποια έννοια, ότι αν εσείς βρείτε την εφαρτωμένη μια γωνία, είναι σαν να ξέρετε τη γωνία. Γιατί θα πάτε σαν τριγωνομετρικό πίνακα, θα δείτε πόσο βρήκα την εφαρτωμένη στο 2,3, θα πάτε να ζητήσετε ποια γωνία έχει εφαρτωμένη 2,3. Αυτό λοιπόν είναι η σύνθεση δύο δυνάμεων οι οποίες είναι κάθετες, βγαίνει το μέτρο με το πυθαγόριο θεώρημα και η διεύθυνση με την εφαρτωμένη της γωνίας θήτα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για αυτό το τύπο, δύο σχόλια. Το ένα είναι, αυτός ο τύπος ξεκίνησε έτσι. Και αν θέλετε να το λύσετε ως το σίγμα των F, θα βάλετε ρίζα. Σωστά. Ωραία. Αν όμως κάποιος σας δώσει το σίγμα των F, σας δώσει και το F2 και θέλει το F1, προσέξτε την προτείνω, φέρτε μπροστά το F2 τετράγωνο, να μην είναι το F1 μόνο του, ξανασημαζέψτε το, γράψτε το όπως είναι, αλλά αριστερά το F1 και δεξιά αυτό, βάλτε μία ρίζα και τελειώσετε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορείτε να λύσετε και αυτόν εδώ τον τύπο ως προς τύπη, ως προς F2 τετράγωνο. Χωρίς ο γνωστός από γνώστος, φέρνω δηλαδή αυτή η φορά το F1 μπροστά. Ξανασημαζεύω αυτό το γράφο, παιδιά, πιο καλά και βάζω και μια ρίζα. Μαθηματικού λένε αυτά, παιδες. Εντάξει, ένα καλό θα είναι να τα λέμε για να τα έχετε υπόψη. Η επίλυση του τύπου ως προς τις τρεις δυνατότητες που έχει, είτε ως προς σίγμα τον F, είτε ως προς F1, είτε ως προς F2. Τώρα, προσέξτε, τώρα, θέλω να σας πω κάτι για να σας μείνει ως αίσθηση στη σχέση με τον κανάλι του παραγωγράμμου, τον οποίο εμείς το δουλέψαμε, θυμηθείτε πότε, όταν οι δυνάμεις είναι κάθετες. Σωστά, ωραία. Γράφω λίγα επιπλέον λόγια. Λίγα επιπλέον λόγια. Να έχετε υπόψη. Φανταστείτε ότι έχετε μια δύναμη σε ένα σώμα F1 έτσι και μια δύναμη F2 έτσι. Με μια γωνία μεταξύ του φύ. Τότε κύριε, τι κάνετε. Αν σα πει κάποιο σχεδιάστε τη συνισταμένη, θα κάνει το εξή απλό. Πάλι στο τέλο τη μία θα φαίνεται παράλληλη στην άλλη. Πάλι το τέλο τη μία θα φαίνεται παράλληλη στην άλλη. Και αυτό με δίνει εδώ πέρα, αυτή εδώ μεγάλη διαγώνια πάλι, είναι πια η συνισταμένη. Υπάρχει τύπος στο οποίο δίνεται και για τη συνισταμένη γωνία τη δύναμη F και τη συνισταμένη γωνία των δύο δυνάμεων F1 και F2 τη σίγμα των F και είναι εφαρτωμένη αυτή τη γωνία που ψάχνουμε, τη διεύθυνση με τον άξονα από εκεί, αλλά δεν θα επιμείνω σε αυτά. Απλά ήθελα να το ξέρετε για να το έχετε υπόψη σας σε σχέση έτσι με το μέλλον. Προσέξτε όμως, αν έρθει κάποιος και σας πει ότι έχω μια δύναμη F1 εδώ και μια δύναμη F2 εδώ, ότι σε μια μάρκα ασκείται μια δύναμη F1 εδώ, μια δύναμη F2 εδώ, προς τα που θα πάει η μάρκα, τότε θα ήθελα να είστε στη θέση να πείτε ότι φέρνω παράλληλα από εδώ, φέρνω παράλληλα από εδώ, όπου να είσαι συνισταμένη. Άρα κύριε Ζαμάνια, η βάρκα θα πάει έτσι. Σωστά. Θα πάει με τη διεύθυνση συνισταμένη. Εντάξει, παιδιά μου. Ωραία. Νομίζω ότι είπαμε ότι έπρεπε, κάναμε και την επίλυση του τύπου. Τώρα θα πάμε σε κάτι ανάποδο. Τι είναι το ανάποδο, παιδιά. Το ανάποδο λέγεται
Ανάλυση μια δύναμη σε δύο συνιστώσεις. Ανάλυση. Ανάλυση. Δύναμης σε συνιστώσεις, σε κάθε τους άξονες βέβαια. Σε κάθε τους άξονες. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχετε μια δύναμη και πρέπει να την αναλύσετε. Ακούστε, αν δεν σας έχει δώσει άξονες, πρέπει να τις κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή θέλετε εδώ πέρα μια τέτοια. Ωραία. Και φέρνει την ώρα, κάνει τους άξονες. Προσέξτε τι θα κάνω τώρα. Από το τέλος της δύναμης που έχω, φέρνω κάθε της στον ένα άξονα και κάθε στον άλλο άξονα. Παιδιά, αυτή που είναι εξαπλωμένη πάνω στον άξονα του χ, λέγεται συνιστώσα F του χ, και αυτή που είναι εξαπλωμένη πάνω στον άξονα του ψ, λέγεται συνιστώσα F του ψ. Και ψάχνω, αν αυτή η γωνία πει ότι είναι φ, ψάχνω να βρω πώς είναι F του χ και πώς είναι F του ψ. Πάλι θα χρησιμοποιήσω τριγωνομετρία. Θα πω ότι το συνημήτωρο της γωνίας φ είναι προς χ με την κάθε πλευρά, όπως λέει στα μαθηματικά που είναι η ευχή, προς την υποτείνουσα F. Άρα θα βγαίνει ευχή ισούται F επί συνημήτωρο φ. Και για να δείτε την ευχή, επειδή δεν παίζετε σε αυτό το τριγωνάκι, παίζετε σε αυτό, τη μεταφέρετε απέναντι, είναι το ημίτωρο της γωνίας φ, το οποίο είναι απέναντι κάθε πλευρά fψ προς F. Οπότε, το fψ είναι F επί μήτωνο φ. Κατορθώσαμε αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε τη δύναμη F, τη συνισταμένη, σε δύο συνιστώσεις. Την fχ και την fψ. Ωραία. Αυτό να το έχετε υπόψη σας είναι πολύ σημαντικό, να μπορείτε να σπάσετε σε εισαγωγικά λέξη, σπάσετε μία δύναμη, σε δύο συνιστώσεις. Η διαδικασία είναι πάλι εύκολη. Και εμείς μιλάμε πάντα για δύο κάθετες συνιστώσεις, αυτό θα μάθετε σε επίπεδο αριστερά δημοσίου. Θέλει μια κάθετη εδώ, μια κάθετη εδώ, δουλεύει αυτό το ορθόγωνο τρίγωνο. Όταν ψάχνει την προσκύμενη την εύκολη χείπεν στην ημίτρο, όταν ψάχνει την απέναντι, που στην ουσία η απέναντι είπαμε ότι είναι η εύκολη χείπεν στην ημίτρο. Τέλεια. Πάει και αυτό, αλλά σε δύναμη σε δύο συνιστώσεις. Θα σας κάνω τώρα ένα εξαιρετικό σχόλιο για να δείτε λιγάκι στο μέλλον. Για να δείτε λιγάκι στο μέλλον. Τι εννοώ. Θα σας κάνω ένα κεκριμένο επίπεδο, έτσι όταν έρθει η φυσική. Και όταν λέω να δείτε στο μέλλον, εννοώ να δείτε λιγάκι στο πρώτο λυκείο. Και θα πάμε ένα κυβότιο το οποίο υπάρχει εδώ. Πάνω στο κυβότιο λοιπόν ασκείται η εξής δυνάμεις. Ασκείται το βάρος του και ασκείται η αντίδραση από το έδαφος. Σωστά. Παίρνετε δύο άξονες, σε αυτήν την περίπτωση. Ο ένας άξονας είναι του κυκλημένου και ο άλλος είναι ο κάθετος άξονας. Προσέξτε. Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή στηρίξαμε το σύστημα των αξόνων. Αυτή η γωνία φ και αυτή η γωνία είναι φ. Θα μου πείτε κύριε που το ξέρω. Το ξέρω ότι αυτό η γεωμετρία είναι δύο ξύρες γωνίες που έχουν κάποιες πλευρές. Οπότε προσέξτε. Τι κάνω εδώ. Φέρνω μια κάθετη εδώ και μια κάθετη εδώ και αναλύω το βάρος. Σε β' ψ και β' χ. Να το προχωρήσω λιγάκι το πράγμα. Αν πάρετε εδώ το συνημήτωρο της γωνίας φ είναι προς κείμενη κάθε πλευρά β' ψ προς β. Η β' ψ είναι β λοιπόν από τη συνημήτωρο φ. Και αν θέλετε να βρείτε τη β' χ που πάει απέναντι, θα πάρετε όπως είπαμε και προηγουμένως το ημίτωρο, είναι β' χ. Το ημίτωρο της γωνίας φ είναι απέναντι κάθε πλευρά αυτή που είπαμε ότι είναι ίση με τη β' χ γιατί είναι απέναντι από πλευρές παραδοράου. Άρα η β' χ είναι β' επί μήτωρο φ. Έτσι αναλύσαμε το βάρος στις δύο συνιστώσεις και προχωράμε τώρα. Έτσι ήξερα να το δείτε και συγκεκριμένα επίπεδο που το πράγμα αρχίζει να γίνεται λίγο πιο ζώρικο. Αλλά να έχετε μια εικόνα, όχι ότι θα χρειαστεί αυτό σε επίπεδο Δευτέρας Γυμνασίου. Τώρα, τι άλλο έχω να σας πω. Έχω να σας πω κάτι για μια ιδιαίτερη δύναμη, η οποία είναι η δύναμη από ελαττήριο. Δύναμη από ελαττήριο και πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι για αυτήν. Η δύναμη από ελαττήριο, παιδιά, έχει να κάνει με τον περίφημο λόγο του Hooke.
νόμος Χουκ. Ακούστε να δει. Καταρχάς θα σας κάνω ένα παρατήριο, το οποίο θα το βάλω στην αρχή στη θέση φυσικού μήκους. Όταν λέω θέση φυσικού μήκους, είναι ότι κανείς δεν έχει την ενεργήση στο λατήριο. Θέση φυσικού μήκους. Αυτό σημαίνει θέση φυσικού μήκους. Εγώ το λέω χαρακτηρολογώντας θέση Φου Μαντσού. Αν δεν την έχετε δει αυτή η ταινία από το Peter Sellers, τα σατανικά κόλπα του Φου Μαντσού, σας προτείνω να τη δείτε, επίσης στο διάγγελμα. Λοιπόν, παίρνω το λατήριο και με το χεράκι μου το επιμηκύνω. Βάζω μια δύναμη εφ' ανθρώπου, εδώ. Σίγουρα με κάποιο λαστιχάκι θα έχετε παίξει στη ζωή σας και θα ξέρετε, εδώ το επιμηκύνω καταρχή. Όταν το κάνετε αυτό, έστω και ένα μικρό λαστιχάκι, δεν χρειάζεται να είναι λατήριο δραστηριού, ξέρετε ότι η δύναμη λατήριου κοντράρει. Η δύναμη λατήριου, παιδιά, ένα άκρο φυσικό ο Χουκ απέδειξε ότι η επίπωση είναι έτσι λατηρίου μείον κάπα επιχεί. Το μείον κάπα επιχεί. Θα το εξηγήσω. Το μείον σημαίνει ότι έχει αντίθετη φορά από την αιτία. Αντίθετη φορά από την αιτία. Δηλαδή εσεί το πήγατε δεξιά, αυτό κοντά είναι αριστερά. Το κάπα είναι συντελεστής σκληρότητας ελαττηρίου, δείχνει πόσο σκληρό είναι το ελαττηρίο, η μονάδα του κάπα είναι νιούτον ανά μέτρο. Μου λέει κάποιος πώς το βρήκατε κύριε, του λέω πάρα πολύ απλό, παίρνω τον τύπο εφ ελαττηρίου. Ισούται κάπα επιχεί, με απόλυτα τώρα χωρίς το πλήν που δείχνει τη φορά, και άμα λύσω ως προς κάπα, θα πρέπει να γυρίσω με τύριο, παιδιά, με χ. Άρα το κάπα είναι εφ ελαττηρίου δια χ. Άρα βγάλει τη μονάδα του κάπα, νιούτον ανά μέτρο. Σωστά. Ωραία. Για να καταλάβετε ακόμα κάτι πιο γρήγορα, έτσι, και την άλλη περίπτωση, γιατί μπορεί να έχετε κάποιους ενδιασμούς, εάν φέρω αυτό εδώ, το συσπυρώσω και με το χεράκι μου, δηλαδή πιέζω προς τα μέσα, τότε, καταρχήν πάλι το συσπυρώσω, από τη θέση της κούμικου, τότε το ελαττήριο πάλι θα μου ασκεί δύναμη προς τα εκεί. Το καταλάβατε αυτό εδώ. Το πας από εκεί, ασκεί από εδώ. Το πας από εδώ, ασκεί από εκεί. Θα σβήσω τώρα, γιατί θέλω να σας κάνω, όσον αφορά τη δύναμη του ελαττηρίου, θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Αυτή η γραφή την παράσταση της δύναμης του ελαττηρίου, η εφ ελαττηρίου μείον κάπα επιχεί, κανονικά είναι έτσι. Εφ ελαττηρίου νιούτον με χ μέτρα. Είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι κύριε, γιατί εφ ελαττηρίου μείον κάπα επιχεί, μου θυμίζει στα μαθηματικά ότι ψ ισον μείον αλφα χ, που ξέρω εγώ στα μαθηματικά ότι ψ ισον μείον αλφα χ πάει έτσι. Δεν θυμάμαι αν σα έχω πει ότι οι γραφικέ παραστάσει, λέω χαρακτηρολογώντα του μαθητέ μου, είναι σαν τι γυναίκε, έχουν μυστικά. Τα μυστικά τη γραφική παραστάσει θα βγάζουν με δύο τρόπου. Ή από την εφαρμογή κάποια γωνία ή από κάποιο εμβατό. Λοιπόν, για να μην σα κουράζω, παίρνω μια γωνία μία εδώ. Πρέπει να φτιάξω ένα τρίγωνο. Παίρνω ένα σημείο σίγμα και φέρνω δύο κάθετε. Αυτό είναι ορθογόνο τρίγωνο. Για πάρτε την εφαρμογή τη γωνία μία τι είναι, απέναντι κάθε πλευρά που είναι η εφ ελαττηρίου, σε απόλυτο βέβαια. Προς προσκύμενη κάθε πλευρά που είναι αυτή που το έχει. Αυτό κάνει μείον κάπα επιχεί σε απόλυτο διαχεί, κάπα επιχεί διαχεί, wow κύριε, τι βγάλατε, τη σταθερά του ελαττηρίου. Δηλαδή κύριε, αν μου δώσει κάποιος αυτή εδώ την αρχική παράσταση και εγώ βρω την εφαρτωμένη, μέσω της εφαρτωμένης έχω βρει το κάπα, πολύ σωστά, έχετε βρει το κάπα. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, για να το κλείσω. Λοιπόν, παιδιά, για να κλείσουμε την ενότητα, απλά εγώ να σας πω πώς θα λύσετε τον τύπο που θεωρώ ότι το ξέρετε όλοι, ότι η εφ ελαττηρίου είναι κάπα επιχεί, μιλάμε για τα απόλυτα τώρα, ότι αν έχετε εφ ελαττηρίου, ισούται κάπα επιχεί, και θέλετε να λύσετε τους κάπα θα διαιρέσετε με χ, άρα κάπα ίσον εφ ελαττηρίου δια χ, και το τρίτο αν έχετε την εφ ελαττηρίου, η οποία είναι κάπα επί χ, και θέλετε να τη λύσετε ως προς χ, θα διαιρέσουμε κάπα, χ ίσον εφ ελαττηρίου δια κάπα. Σας κούρασα σήμερα,
Σα πω ένα σήμερα, μια πρωταπόρα να μαζί. Ήθελα να σα πω κάτι, όταν βλέπετε κάποια στιγμή στο βιντεάκι και κάπου σαν ακόμη και να ενώνεται, γιατί μερικέ φορέ η τεχνολογία δεν μα βοηθάει. Προηγουμένω, δηλαδή, αυτό το κομμάτι στο τέλο μου το έκοψε και αναγκάζομαι τώρα να τραβήξω ένα βιντεάκι 1,5-2 λεπτά για να το συνδέσουμε και να μην το χάσετε και αυτό το κομμάτι που είπα στο τέλο. Σα έλεγα λοιπόν ότι ολοκληρώσαμε έτσι την παράδοση όσον αφορά την φυσική. Στο κομμάτι δυνάμεις πιο δυναμικά. Είπαμε αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά για σήμερα. Την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε με τους δρόμους του νέου. Σας ευχαριστώ.